Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο. Χαίρετε και πάλι φίλοι μας, μια πολύ σημαντική αποχώρηση έρχεται αύριο και το λέω αυτό καθώς αύριο είναι η τελευταία αποχώρηση πριν την ένωση των δύο ομάδων. Μια δυσάρεστη αποχώρηση για αυτόν που θα φύγει από το παιχνίδι καθώς βρισκόταν ένα βήμα πριν το μεγάλο πάρτι της ένωσης που είναι ο στόχος για όλους τους παίχτες που συμμετέχουν στο Survivor. Οι τέσσερις υποψήφοι για αυτή την εβδομάδα είναι όλοι παίκτες που μπήκαν πρόσφατα στο παιχνίδι και είναι οι Κωνσταντίνος Εμμανουήλ, Στέλλα Ανδρεάδου, Νίκος Αντωνόπουλος και Νίκος Γιάννης. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας το έχουμε μάθει και λέω να σας το μεταφέρω εγώ. Κάποιος με αγριοκοιτάει. Φυσικά και όχι, πάμε στον Τόλι να μας τα μεταφέρει. Κάποια θέλει να μου φάει τη θέση, ε! Λοιπόν, θα ξεκινήσω όπως πάντα με το poll που έχουμε βάλει στην κοινότητα του καναλιού μας και θα δούμε τι ψηφίσατε εσείς φίλοι μας. Εδώ βλέπουμε λοιπόν τα αποτελέσματα και τα ποσοστά που έχει συγκεντρώσει ο κάθε παίχτης. Βλέπουμε μακράν πρώτη τη Στέλλα με 60%. Ακολουθεί ο Νίκος Γιάννης με 20%, ο Κωνσταντίνος Εμμανουήλ με 10% και τελευταίος ο Νίκος Αντωνόπουλος με 9%. Βλέπουμε ότι στη δική μας ψηφοφορία αυτός που θα αποχωρούσε θα ήταν ο Νίκος Αντωνόπουλος. Πάμε τώρα να σας πω ποιος παίχτη συγκέντρωσε τις λιγότερες ψήφους στην τηλεφωνική ψηφοφορία που είναι αυτή που μετράει ούτως ή άλλως και είναι αυτός που αποτελεί παρελθόν από το παιχνίδι. Μισώ να κάνω τον Γιώργο Λιανό. Αύριο λοιπόν από το Survivor θα αποχωρήσει ο παίκτης που θα φύγει λίγο πριν τη μεγάλη ένωση από το παιχνίδι είναι ο Νίκος Αντωνόπουλος. Ο Νίκος Αντωνόπουλος, παιδιά, είναι ο παίκτης που αύριο θα αποχαιρετήσει το Survivor λίγο πριν τη μεγάλη ένωση των ομάδων. Ο Νίκος Αντωνόπουλος, λοιπόν, παιδιά, αποτελεί παρελθόν από το παιχνίδι και περιμένουμε αύριο να δούμε την τελευταία αποχώρηση πριν τη μεγάλη ένωση. Αυτά, φίλοι μας, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Ως τότε, καλή συνέχεια!